Καλημέρα. Και μάλιστα γίνεται μια πρώτη ανάγνωση. 136 σελίδες είναι το συγκεκριμένο πόρισμα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα εντός εισαγωγικών ευρήματά μας, ναι, θεωρεί το πόρισμα ότι υπάρχουν η πλειοψηφία, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε 4 πρώην υπουργούς. Και μιλάμε για τους Ανδρέα Λοβέρδο, Μάκη Βορύδη, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Άδωνη Γεωργιάδη, για, όπως λένε χαρακτηριστικά, για την εκποίηση του Ερίκος Ντινάν. Αυτή από την αρχή ήταν η στάση της πλειοψηφίας. Θεώρησε δηλαδή ότι απαξιώθηκε το νοσοκομείο και στην συνέχεια πωλήθηκε όσο. Τελικά όμως κάνει και ένα βήμα παραπέρα από ό,τι βλέπουμε εδώ το πόρισμα στην Επιτροπή. Ανοίγει το δρόμο για προανακριτική Επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς. Ναι. Τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ειδικότερα για τον πρώην υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο αναφέρεται στην τροπολογία του 2011. Η τροπολογία και που σύμφωνα με το πρόγραμμα της πλειοψηφίας ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του Ντινάν. Μπορεί και να απολύεται, αναφέρουν χαρακτηριστικά όπως έγραφε η τροπολογία. Επίσης, κατά το Άδωνη Γεωργιάδη για την αναγκαστική εκποίηση και εκτέλεση του συνόλου της περιουσίας του Ερίκους Ντινάν, αν υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να πούμε ότι αυτά είναι τα πρώτα ευρήματα, είναι 136 σελίδες. Δώστε μας λιγάκι χρόνο, έχει ήδη δοθεί το πόρισμα στα κόμματα. Αύριο στις 3 θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Λαμπρό, πείτε μου. Πριν να το ολοκληρώσεις, ξαναδώσε μας αυτή την πληροφορία που μιλάς για την προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς, τα ονόματα τους. Αυτό που ζητάει περαιτέρω διερεύνηση, αν υπάρχουν δηλαδή, να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί διαπράξεων ή παραλήψεων αδικήματα που αφορούν πρώτον την τροπολογία του 2011. Μπορεί και να απολύεται, ανέφερε τότε η τροπολογία όπως είναι χαρακτηριστικά οι βουλευτές της πλειοψηφίας, και για τον Άδωνη Γεωργιάδη αν υπάρχει αναγκαστική εκτέλεση κατά του συνόλου της περιουσίας του Ερίκους, του Ερίκους Ντινάν. Αυτά τα δύο δηλαδή. Είναι μεγάλος όγκος του πορίσματος, πρέπει να το διαβάσετε για να δούμε και τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, με συγχωρείτε. Ναι, τα δεδομένα στα οποία έχουν καταλήξει από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχεις καμιά πρώτη αντίδραση εκεί από το κοινοβούλιο, από τους διαδρόμους, από τους βουλευτές συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης? Προς το παρόν όχι. Ακούσαμε βέβαια δηλώσεις πρώην υπουργών στα κανάλια. Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για σκευωρία από το πρωί, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εμένει και επιμένει ότι δεν πρόκειται να γίνει προανακριτική επιτροπή. Τώρα θα δούμε την πορεία των πραγμάτων και τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Λαμπρό Παναγιώτη, σου ευχαριστούμε θερμά. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Τώρα αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.